Στο νομό Αργολίδας τα προβλήματα της υγείας έχουν χτυπήσει κόκκινο. Τα δύο νοσοκομεία υπολειτουργούν. Ήδη το νοσοκομείο Ναυπλίου ουσιαστικά με την καινούργια εξέλιξη της κατάργησης των πηγόντων περιστατικών οδηγείται ουσιαστικά σε κλείσιμο. Έχουν κάνει την υγεία εμπόρευμα. Οι πολίτες καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Η κρατική χρηματοδότηση μειώνεται συνεχώς. Στην υγεία η επιχειρηματική δράση επεκτείνεται. Οι δομές υγείας στο Δήμο Ναυπλίου είναι τραγικές. Το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον ουσιαστικά και υπολειτουργεί. Η συντρόφισσα Μαρία Γκιόκα, νοσηλεύτρια και υποψήφια με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης για το Δήμο Ναυπλίου, θα σας αναφέρει τα προβλήματα του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα λοιπόν, οι γιατροί είναι ελάχιστοι, οι εφημερίες του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών καλύπτονται από γιατρούς του Κέντρου Υγείας Λιγουριού και από γιατρούς του ΕΟΠΗ Άργους και Ναυπλίου. Στις κλειστές εφημερίες δεν υπάρχει φυσική παρουσία γιατρού στις κλινικές. Το νομόνιμο προσωπικό είναι ελάχιστο και οι συμβασιούχοι δεν επαρκούν. Η διοίκηση του νοσοκομείου προτείνει ως λύση τις υπερορίες με προσωπικό αρκετά εξουθενωμένο, ούτε λόγος για νέες προσλήψεις. Οι κλινικές λειτουργούν δύσκολα λόγω των ελλείψεων σε φάρμακα και τεχνολογικό εξοπλισμό. Αυτό δημιουργεί κλίμα αγανάκτησης στο προσωπικό και τους ασθενείς. Η έλλειψη αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο του Ναυπλίου αναγκάζει τους ασθενείς να μεταφερθούν στο Άργος με επιβάρυνση φυσικά της υγείας τους. Εχθές ανακοινώθηκε στους εργαζόμενους η μεταφορά του τμήματος επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Άργους. Η μεταφορά αυτή είναι η αρχή του κλεισίματος του νοσοκομείου Ναυπλίου. Η συσσόρευση όλου του όγκου των ασθενών σε ένα νοσοκομείο με τα προβλήματα που αυτό έχει θα δημιουργήσει πρόβλημα εξυπηρέτησης των ασθενών. Και εφόσον δεν υπάρχει ενεπίσημη ενημέρωση για τον ακριβή τρόπο λειτουργίας των δύο νοσοκομείων, προκαλείται και ανασφάλεια στους εργαζόμενους. Το Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλει την απόφαση αυτή και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 1 η ώρα στην είσοδο του νοσοκομείου. Τα ασθενοφόρα στον ομό είναι λιγοστά και το προσωπικό που στελεχώνει το ΕΚΑΒ ελάχιστο με συνέπεια να μην επαρκούν για τις ανάγκες του. Η ίδια είναι η κατάσταση και στο τόμι Ναυπλίου. Είναι μια καταρκεματισμένη δομή χαμηλών προδιαγραφών, με μη επαρκή στελέχωση, καθώς ακόμα δεν άνοιξε και υπάρχει έλλειψη σε γενικό γιατρό, σε έναν παθολόγο και σε έναν παιδίατρο. Έλλειψη σε ιατρικό εξοπλισμό επίσης. Είναι συνολικά μακριά από τις ανάγκες του λαού για πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε ένα ολοκληρωμένο check-up δεν μπορεί να κάνει κάποιος μέσα στο τόμι. Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα στα διαμερίσματα του Δήμου Ναυπλίου, καθώς μόνο σε τρία χωριά λειτουργεί περιφερειακό ιατρείο, στην Αγία Τριάδα, στη Νέα Τήρηθε και το Δρέπανο. Και αυτά με πολλές ελλείψεις που αναγκάζουν τους κατοίκους των χωριών και κυρίως ηλικιωμένους για μια απλή εξέταση ή συνταγογράφηση να κατεβαίνουν στο Ναύπλιο. Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση? Είναι οι επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που συνεχώς τα τελευταία χρόνια συρρυκνώνουν τις κοινωνικές δαπάνες, διαλύουν τις δημόσιες δομές υγείας, συγχρόνως ευνοούν τη δημιουργία ιδιωτικών μονάδων και μεταφέρουν το κόστος στο λαό. Την ίδια ώρα χαρίζουν εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό με διάφορους τρόπους στους επιχειρηματικούς ομίλους. Η Δημοτική Αρχή έχει τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση των νοσοκομείων Ναυπλίου και την περίθαλψη των πολιτών. Είναι απούσα, δεν ενδιαφέρεται, έχει αποδεχθεί αυτή την κατάσταση, είναι σύμμαχος της κυβέρνησης στις επιλογές της και δεν διεκδικεί αυτά που δικαιούται η πόλη και οι δημότες της. Ποτέ δεν βρέθηκε ο Δήμος δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων του νοσοκομείου, ποτέ δεν απέτησε ο Δήμος όλα αυτά που κόπηκαν τόσα χρόνια και δεν διεκδίκησε λύσεις για το νοσοκομείο. Ως Λαϊκή Συσπήρωση όλα τα προηγούμενα χρόνια κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για την υγεία και την περίθαλψη των δημοτών. Σταθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Σήμερα, στη νέα κατάσταση που δημιουργείται, στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους και μαζί με αυτούς απαιτούμε διατήρηση όλων των υπαρχόντων μονάδων υγείας στον νομό, ενίσχυση με εξοπλισμό και στελέχωση, ουσιαστικά αναβάθμιση των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Ένα ενιαίο νομαρχιακό νοσοκομείο, σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο και δύο αστικού τύπου κέντρα υγείας σε Άργος και Ναύπλιο. Ενίσχυση και εξοπλισμό και στελέχωση των υπαρχόντων κέντρων υγείας ώστε να παρέχουν υψηλού επίπεδου πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας.
την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης ιδιωτικοποίησης μέσα στις δημόσιες δομές υγείας. Καλούμε όλους τους πολίτες του Δήμου και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, σε όλο τον τομέα της υγείας πρόνοιας, να συμπαραταχθούν μαζί μας και οργανωμένα μέσα από τα σωματεία να διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματα του λαού. Να στηρίξουμε τα αγωνιστικά ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης για να κάνουμε το Δήμο συμπαραστάτη των λαϊκών προβλημάτων και να κάνουμε σε αυτές τις εκλογές την πραγματική διαφορά.